Πάω τώρα στον καθηγητή στο τμήμα πολιτικής επιστήμης, τον εξαιρετικό κύριο Νίκο Παπαδάκη, γιατί το τμήμα και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στον τομέα της πολιτικής διερεύνησης κάνει δουλειά με το ΚΕΜΕ, με το Κέντρο Ερευνών Μελετών. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, ποιες είναι οι βασικές επισημάνσεις της επόμενης μέρας κατά τη γνώμη σας? Αρκετές κύριε Σαχίνη, αλλά θα ξεκινήσω με μια πολύ συνοπτική και εύλωτη που είπατε μόλις εσείς, γιατί σας άκουγα και συνηθίζω να σας ακούω όπως ξέρετε. Ξεκινάω όχι από το προφανές, δηλαδή τη σαρωτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας που αν ανατρέξουμε στην εξέλιξη των εκλογικών αναμετρήσεων στη μεταπολίτευση λαμβάνει ιστορικές διαστάσεις και μπορώ να το τεκμηριώσω, αλλά είπατε και κάτι πολύ ενδιαφέρον για την απλή αναλογική. 41% περίπου ψηφίζει το πρώτο κόμμα. Το πρώτο κόμμα παραλίγο να έχει αυτοδυναμία σε απλή αναλογική. Και 16% είναι το ποσοστό των κομμάτων εκτός Βουλής. Αυτό κάτι σημαίνει για το πώς βλέπει το εκλογικό σώμα την απλή αναλογική. Πάμε τώρα στο γιατί λέω ότι λαμβάνει ιστορικές διαστάσεις. Με εξαίρεση τις πρώτες εκλογές της μεταπολίτευσης του 1974, είναι μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων, δηλαδή των πρωταγωνιστών του εκλογικού ανταγωνισμού. Mm-hmm. Επίσης, με εξαίρεση τις εκλογές του 1974, είναι η πρώτη φορά που το πρώτο κόμμα λαμβάνει ποσοστό διπλάσιο του δεύτερου. Είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία της μεταπολίτευσης, προηγούμενη ήταν το 2000, που κόμμα που έχει κυβερνήσει επί μία τετραετία αυξάνει και δεν μειώνει τα ποσοστά του. Κυριαρχεί σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, από ό,τι βλέπουμε από τις μεταναλύσεις. Η Νέα Δημοκρατία αυξάνει και το ποσοστό της, αυξάνει και τις ψήφους της. Ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει περίπου 600 με 700 χιλιάδες ψηφοφόρους. Έχει χάσει το 1 τρίτο της εκλογικής του επιρροής. Αυτά είναι τα δεδομένα, κύριε Σαχίνη. Και η ερμηνεία, βέβαια, προφανώς είναι πολύ παραμετρική, γιατί ήταν ένα αποτέλεσμα έκπληξη. Νομίζω ελάχιστοι μπορεί να το περιμένουν, αν υπάρχουν κάποιοι που το περιμένανε. Mm. Αλλά εκτιμώ ότι ερμηνεύεται. Αν έχω δηλαδή λίγο χρόνο, βεβαίως, το θα έλεγα είναι ότι σε καιρούς αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων. Ξέρετε, στη βιβλιογραφία έχουμε πια τον όρο Perma Crisis, αλλεπάλληλες κρίσεις. Αυτό συνιστά και μια διευρυμένη αβεβαιότητα. Φαίνεται λοιπόν ότι οι πολίτες προκρίνουν τα εχέγγυα της σταθερότητας. Τι διαμόρφωσε κυρίως την εκλογική συμπεριφορά και αναμενόταν ότι θα τη διαμορφώσει? Οι αποκρίσεις δυνητικές ή εν ενεργεία σε ζητήματα πραγματικής οικονομίας, διαχείρισης των κρίσεων και των επιπτώσεων στο βιωτικό επίπεδο. Αυτά παίξαν μεγάλο ρόλο και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε αυτό που έχει πει ο καθηγητής Δεμερτζής, την κανονιστική ισχύ που αποκτά το πραγματικό. Από αυτή την άποψη ήταν κρίσιμη η πρόσληψη, η αντίληψη της κυβερνησιμότητας. Και γι' αυτό το είπα και χθες που είχα τη χαρά να με φιλοξενήσετε στο Crete TV. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης συγκροτεί πια όρους πολιτικής ηγεμονίας στο κέντρο, mm-hmm. δεδομένων και των αποτελεσμάτων του 19. Τι φαίνεται να έπαιξε το σημαντικό ρόλο? Ας ξεκινήσουμε από τον νικητή. Η διακυβέρνηση και ο προγραμματικός λόγος προφανώς αποτιμήθηκε θετικά και η δυνατότητα απόκρισης στη διαχείριση μεγάλων κρίσεων παρά τα λάθη και τις αστοχίες. Η σαφήνεια της ατζέντας για οικονομική ανάπτυξη με καλύτερους μισθούς και περισσότερες θέσεις εργασίας συναρτήθηκε με τη σημαντική μείωση της ανεργίας που είχε επιτευχθεί επί των ημερών της. Η απεύθυνση στη δημόσια τάξη, που ήταν συστηματική και ήταν και από τα δύο μεγάλα κόμματα, θεωρήθηκε προφανώς πιο αξιόπιστη από τη Νέα Δημοκρατία και τολμώ να πω ότι ένα σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος κινείται στα όρια του κοινωνικού ρεύματος υπέρ της σταθερότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύριος Μαύρος της MRB έχει επισημάνει ότι στους ελεύθερους επαγγελματίες ψήφισαν το 52% Νέα Δημοκρατία και 18,7% ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτικά το αναφέρω αυτό. Και επαλαιοποίησε επίσης επιτυχίες. Όχι, να μην το λέτε ενδεικτικά, συγγνώμη, γιατί εδώ η φίλη μου η Νικολέτα λέει: σε αυτές τις εκλογές οι ελεύθεροι επαγγελματίες πήραν το αίμα τους πίσω. Καταλάβατε. Βεβαίως, το κατάλαβα και αν το συναρτήσουμε με δύο ακόμα θέματα, και για να πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία κεφαλαιοποίησε και επιτυχίες σε πεδία δημόσιας πολιτικής κρίσιμα, δηλαδή στην ανεργία, σε επενδύσεις, στην ψηφιοποίηση του κράτους και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, στο μεταναστευτικό και κάτι που δεν το ακούω πολύ συχνά στη δημόσια σφαίρα, κύριε Σαχίνη, πρέπει να πω. Η Νέα Δημοκρατία ήταν εκείνο το κόμμα που προτεραιοποίησε ευκρινέστερα από όλους τους άλλους τα εθνικά θέματα, την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, σε μια περίοδο που υφιστάμεθα εδώ και πολύ καιρό απειλή ασφαλείας από την Τουρκία. Κανείς δεν έχει ψευδεστήσει
ότι αυτή η περίοδος τώρα που διανύουμε από μείωση της έντασης θα διαρκήσει για πολύ. Μάλιστα. Οπότε τα πεπραγμένα της με την ενίσχυση των διεθνών συμμαχιών, με την αποτρεπτική ισχύ, έπαιξαν ένα ρόλο. Βλέπαμε στα ποιοτικά λεγόμενα στοιχεία των δημοσκοπήσεων ότι δεν ήταν πολύ ψηλά το ζήτημα. Τα εθνικά θέματα στο συνοψίσμα. Έχετε δίκιο. Αυτή η ισχυρή εντολή που έχει πάρει, βέβαια, τώρα είναι λευκό χαρτί για το πώς θα τη διαχειριστεί και στα εθνικά. Και επειδή τα σενάρια στην περιοχή που δεν αφορούν μόνο εμάς, αφορούν όλους, λένε για τραπέζι διαλόγου, εκεί θα δούμε τώρα τι απί διαβάζει ο Σάκος. Ήδη κανείς δεν το πρόσεξε, αλλά Κύπρος-Ισραήλ δείχνουν άλλο δρόμο για τους αγωγούς. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είπε να είμαστε έτοιμοι για αμοιβές υποχωρήσεις σε όζα υφαλοκρηπίδα και έπονται. Όμως έχετε δίκιο. Την ατζέντα την κράτησε η Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ δεν μιλάγαν. Το ΚΚΕ μίλαγε. Το ΚΚΕ μίλαγε και το ΚΚΕ βελτίωσε πράγματι την εκλογική τετίδωση, όπως τη βελτίωσε και το ΠΑΣΟΚ. Πρακτικά όλα τα κόμματα τη βελτίωσαν όσα μπήκαν στη Βουλή, με εξαίρεση το ΣΥΡΙΖΑ. Για πείτε μου λοιπόν, αυτές οι 700.000 ψήφοι λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ, πού πήγαν? Ξέρετε, είναι δύσκολο να πας με μια ποσοτική ανάλυση και να δεις από τη στιγμή που δεν έχεις ακόμα με τα δεδομένα, να δεις πώς κινήθηκαν αυτοί οι ψήφοι. Προφανώς κάποιες από τις ψήφους κινηθήκανε κατευθείαν και έχουμε πια το φαινόμενο της κειμενόμενης ψήφου. Το λέγαμε και χθες, κύριε Σαχίνη, είναι έντονο το φαινόμενο διεθνώς της θεματικής επίσης ψήφου. Δηλαδή η ευκολία που δεν την είχαμε παλιά, διεθνώς έτσι, ένας ψηφοφόρος να μετακινηθεί στον ακριβή αντίπαλο αυτού που ψήφισε πριν. Εκτιμώ ότι κάποιοι έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία, κάποιοι έχουν πάει στο ΠΑΣΟΚ, κάποιοι έχουν κινηθεί σε μικρότερα κόμματα που δεν μπήκαν στη Βουλή και κάποιοι μείναν σπίτια τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι είχε επιχειρήσει να κάνει? Είχε επιχειρήσει να πάρει πίσω από το 19 ένα μέρος από την αριστερόστροφη ψήφο που είχε πάει σε άλλους σχηματισμούς, να απευθυνθεί στα αντιδεξιά ανακλαστικά κεντρογενών και κεντροαριστερών ψηφοφόρων, να πείσει ψηφοφόρους που απήχαν να συμμετάσχουν σε αυτές τις εκλογές του 23 και να αναδειχθεί ως ο απόλυτα κυρίαρχος πόλος της κεντροαριστεράς, προβάλλοντας τη δική του πρόταση διακυβέρνησης. Η κυβερνησιμότητα, επιτρέψτε μου να το ξαναπώ, έπαιξε μεγάλο ρόλο ακριβώς και επειδή είχαμε απλή αναλογική. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι δεν τα κατάφερε καθόλου. Δεν έπεισε ένα πιο μετριοπαθές κοινό. Το πρόγραμμά του δεν αποδέχθηκε την πρόκληση-πρόσκληση να το κοστολογήσει από έναν πιο ανεξάρτητο θεσμό, για παράδειγμα το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Είχε ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς ένα έλλειμμα αξιοπιστίας σε σχέση με τα προγράμματα, τον προγραμματικό του λόγο. Επίσης οι παλινδρομήσεις που επέδειξε στο θέμα της διακυβέρνησης δημιούργησαν μια επιτρεπτικότητα που εξέβαλε σε ενδεχομενικότητες. Δηλαδή, κυβέρνηση τιμένων, το δεχόμαστε και δεν το δεχόμαστε, κυβέρνηση ανοχής, το δεχόμαστε αλλά το διαψεύδουμε, κυβέρνηση δικού σκοπού, το εξετάζουμε αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Όλα αυτά θόλωσαν ένα μήνυμα διακυβέρνησης και αν ισχύει η εκτίμηση που κάνω ότι αυτό προτεραιοποιήθηκε ήταν η σταθερότητα σε περίοδο αβεβαιοτήτων, εκεί πρακτικά φαίνεται ότι και αυτό έπαιξε το ρόλο του. Όπως επίσης και η πολύ μεγάλη κρίση εμπιστοσύνης που φαίνεται να υπάρχει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και μεσαίας τάξης, γιατί απευθύνθηκε κατεξοχήν, ειδικά ο κύριος Τσίπρας στη μεσαία τάξη, που τα συζητούσαμε και χθες, τουλάχιστον με το διεθνή ορισμό, είναι πολύ μεγάλη, είναι περίπου ένας στους δύο Έλληνες, και είναι και αυτοί που αυτοπροσδιορίζονται ως μεσαία τάξη. Έτσι, απευθύνθηκε προς τα εκεί. Και προφανώς εκεί δεν ανάκτησε εμπιστοσύνη, έχασε εμπιστοσύνη. Φαίνεται λοιπόν ότι με αυτά και με αυτά ήταν και πολύ επίπεδη και πολύ παραμετρική ήττα του, δηλαδή συνέβαλαν πολλά στην ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και στην ουσία στην πολύ μεγάλη απονεύρωση της εκλογικής επιρροής του, αλλά κυρίως νομίζω το γεγονός ότι δεν προσπάθησε να τεκμηριώσει ότι είναι κοστολογημένο, εφαρμόσιμο και υλοποιήσιμο το πρόγραμμά του και τα ζητήματα σε σχέση με την κυβερνησιμότητα δημιουργούν μια συνθήκη, κύριε Σαχίνη, που θα μπορούσε να ερμηνευτεί, δυνητικά το λέω, ως μια αντιστοιχεία με την κοινωνική πραγματικότητα, αν συνεχιστεί έτσι για το ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι σίγουρος ότι θα αποτιμήσει, θα επιχειρήσει να ανασυγκροτηθεί, θα επιχειρήσει να αναζητήσει τα αίτια, γιατί αυτή τη στιγμή διατρέχει και ένα κίνδυνο. Και το ξέρουν στο ΣΥΡΙΖΑ τον κίνδυνο, υποθέτω. Να εγκλωβιστεί σε μια εσωστρέφεια που θα φέρει περαιτέρω αποσυσπήρωση. Έχει επίσης ένα ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνει. Ένα ΠΑΣΟΚ που επιχειρεί να διεμβολήσει τον νέο δικοματισμό και να αυξήσει, να παγιώσει ακριβέστερα την επιρροή του στην κεντροαριστερά, θα δημιουργηθεί και ένας εκλογικός ανταγωνισμός στην αντιπολίτευση, με δεδομένο ότι είναι εξαιρετικά πιθανό ότι η κυβέρνηση θα έχουμε στις 25 Ιουνίου, αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα πρακτικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανάμεσα σε δύο μέτωπα
και σε ένα εσωτερικό κίνδυνο που εκτιμώ ότι θα τον υπερβεί βέβαια μέχρι τις εκλογές 25 Ιουνίου για να ανασυγκροτηθεί της εσωστρέφειας. Μισό λεπτό. Έχω την αίσθηση ότι χθες, εσείς θα μας πείτε τώρα με όρους πολιτικής επιστήμης και ανεξάρτητα από τις προσωπικές σας απόψεις, που ποτέ η αλήθεια είναι όταν σας καλώ να μιλήσετε επιστημονικά δεν τις εκφέρετε. Όμως, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Παπαδάκη, επειδή είναι σημαντική ιστορική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην ουσία χθες έχουμε εκλέξει κυβέρνηση. Νομίζω εγώ τουλάχιστον ότι είτε 25 Ιουνίου είτε 2-3 Ιουλίου, αυτό που μένει να δούμε είναι ποια και τι χαρακτήρα θα έχει η αντιπολίτευση. Κάνω λάθος? Όχι, κύριε Σαχίνη, δεν κάνετε καθόλου λάθος. Προσυπογράφω αυτό που είπατε. Πρακτικά, θα μου πείτε, στην πολιτική δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Εντάξει, υπάρχουν όμως τάσεις. Και όταν είναι πάρα πολύ ισχυρές οι τάσεις, παραπάνω από ορατές, δεν μπορεί να κάνεις πως δεν τις βλέπεις. Δεν μπορεί να αποστρέψεις το βλέμμα σου. Ποια είναι η τάση, όπως ακριβώς το είπατε. Σε απλή αναλογική, η Νέα Δημοκρατία παραλίγο με 146 έδρες να έχει αποδυναμία. Ξαναλέω, σε απλή αναλογική. Άρα. Και η Νέα Δημοκρατία προφανώς θα συνεχίσει μια ισχυρή, τώρα έχει και ισχυρή παράσταση νίκης από εκλογικό αποτέλεσμα, που είναι ένα μέγεθος που πάντα μας ενδιαφέρει. Στις δημοσκοπήσεις συζητείται, αλλά εδώ δεν είναι δημοσκόπηση, εδώ είναι εκλογική αναμέτρηση. Έχει λοιπόν μια πολύ ισχυρή παράσταση νίκης, όπως το είπατε, πρακτικά έχει εκλέξει κυβέρνηση, κύριε Σαχίνη. Θα δούμε πόσες έδρες θα καταλάβει με βάση την ενισχυμένη αναλογική του κλιμακωτού μπόνους. Πρέπει να πω ότι το όριο του 40, το όριο για τις 50 έδρες είναι το 40%. Ας το κρατήσουμε στο μυαλό μας. Μπορεί να το φτάσει ξανά, μπορεί να είναι κοντά. Δεν εκτιμώ ότι θα έχουμε μεγάλες αποκλίσεις και μην ξεχάσουμε και το φαινόμενο του αδρανού παίκτη που προσδιορίζουν οι νεοθεσμικοί, δηλαδή εκείνους που κινούνται, υπάρχουν και αυτοί οι ψηφοφόροι, προς τον νικητή. Όταν είναι σαφής ποιος είναι ο νικητής, όταν είναι σαφές ποιος είναι ο νικητής, μια τέτοια κίνηση θα υπάρξει. Στην αντιπολίτευση, όπως ακριβώς είπατε, αρχίζουν και μπαίνουν πολλά ερωτηματικά. Πολλά ερωτηματικά σχέσης αντιπροσώπευσης, επιρροής, εκλογικής επιρροής, ένας νέος ανταγωνισμός μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Δεν νομίζω ότι θα είμαστε σε θέση να τον αποτιμήσουμε, κύριε Σαχίνη, στις 25 Ιουνίου. Εκτιμώ ότι θα είμαστε σε θέση να τον αποτιμήσουμε σε ένα χρόνο από τώρα. Δηλαδή κοντά στις ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές του 24. Μα έχετε δίκιο, γιατί η πίεση πάει βεβαίως με το σύστημα της ενισχυμένης τύπου αναλογικής. Ο πρώτος και μεγάλος χαμένος είναι ο πάντα δεύτερος. Να το πούμε αυτό. Ακριβώς, όπως είπατε. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πίεση δεν θα υποστούν όλα τα κόμματα πλέον της αντιπολίτευσης. Σωστά, κύριε Παπαδάκη? Βεβαίως, παραδοσιακά στην ενισχυμένη αναλογική και πολλότε μάλλον όταν έχει προηγηθεί μια αναμέτρηση απλής αναλογικής που φάνηκε ότι δεν την αποτιμά θετικά μια μεγάλη πλειοψηφία του εκλογικού σώματος. Την ίδια την απλή αναλογική. Και αυτό ξεκίνησαμε να αφορά σε εσάς. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει, και αυτό και μίλησα και για παράσταση νίκης. Πολύ μεγαλύτερη πίεση στα άλλα κόμματα, ναι. Πολύ μεγαλύτερη πίεση στα μικρότερα κόμματα, που έτσι κι αλλιώς τα υπόλοιπα μικρότερα κόμματα δεν τα πήγανε καλά, αλλά αναφέρομαι στα κόμματα στα οποία είναι στη Βουλή και βελτιώσανε τις επιδόσεις του. Το ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει να ανατρέψει αυτή την πίεση και να διατηρήσει το πολύ καλό αποτέλεσμα που πήρε, την αύξηση δηλαδή που είχε και μια σημαντική αύξηση σε επίπεδο ποσοστιαίας μεταβολής. Από εκεί και πέρα βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς θα επιχειρήσει να ανασυγκροτηθεί, γιατί ξαναλέω, εδώ πια, ας το κρατήσουμε αυτό, γίνεται διμέτωπο το πράγμα. Δεν μου λέτε, είναι 3,5 εβδομάδες κοντά μέχρι 25 Ιουνίου. Τι ανασυγκρότηση προλαβαίνεις να κάνεις? Θέλω να πω, μήπως έχουμε μπει πια, γιατί αναζητούμε το χαρακτήρα της αντιπολίτευσης, κυβέρνηση, εγώ θεωρώ ότι έχει κλείσει, τέλειος, ποιο είναι το θέμα. Τι ανασυγκρότηση προλαβαίνεις να κάνεις ανασυγκρότηση? Κύριε Σαχίνη, θα το παρακολουθήσω με ενδιαφέρον. Δεν τολμώ να σας πω και ξέρετε ότι δεν υπερφεύγω ποτέ σε ερωτήσεις, αλλά πράγματι σε τόσο μικρό διάστημα, με ένα τέτοιο αποτέλεσμα που παράγει σοκ, κακά τα ψέματα, παράγει μούδιασμα, καλύτερη περίπτωση, και στα πιο έμπειρα στελέχη, το να προλάβεις και να αποτρέψεις τον κίνδυνο της αποσυσπήρωσης και της εσωστρέφειας, που υπάρχει, ελοχεύει. Και να ανασυγκροτηθεί και να διεκδικείς κάτι καλύτερο, που πώς ορίζεται εδώ το καλύτερο? Μια αύξηση των ποσοστών. Δεν ορίζεται. Αν έχει πτώσει. Αυτό έχει τελειώσει. Άρα δεν έχεις καν και το διακύβευμα της
ανάκτηση τη διακυβέρνηση. Μα, άρα, καλά, αφήστε τώρα τη διακυβέρνηση. Ένα στου δύο έχει ψηφίσει Νέα Δημοκρατία σήμερα. Ακριβώς, το πρωί. Εγώ ξεκίνησα να σηκώσει το χεράκι του και με το ένα πόδι κοιτώντα τον τοίχο τιμωρία όποιο δεν ψήφισε Μητσοτάκη. Αυτό είναι σήμερα το θέμα. Αστείοντα και κολλώντα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Κοιτάξτε, εάν συνεχίσει την αποδρομή ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι 3,5 εβδομάδες. Ερώτημα πρώτον, πού θα πάνε οι ψήφοι? Άκουσα που λέτε το ΠΑΣΟΚ. Όντως έχει μία άνοδο το ΠΑΣΟΚ, από 8,7 έχει πάει στο 11,4. Δεν είναι η θεαματική άνοδος, διότι στα μεγάλα αστικά κέντρα, πρέπει να πω, τρίτη δύναμη είναι το ΚΚΕ. Και υπάρχουν περιοχές, περιφερειακά, τρίτη δύναμη είναι σταθερά το ΠΑΣΟΚ. Θα πάνε στο ΠΑΣΟΚ οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ ή θα περάσουν κατευθείαν αυτό που υπενικτήκατε με τον ισχυρό αδιαφυσβήτητο που έχει πετύχει μία νίκη, που να το πείτε και αυτό γιατί είστε πολιτικός επιστήμονας, ανατάσσει όλο το πολιτικό σκηνικό τώρα, κακά τα ψέματα. Ω, βέβαια, έχουμε πλήρη αναδιάταξη, κύριε Σακίνη. Πλήρη αναδιάταξη. Γι' αυτό ξεκίνησαμε αναφορά στα ιστορικά της μεταπολίτευσης, έστω και αν είναι κουραστικά, αλλά γιατί αποκτά ιστορικές διαστάσεις συγκεκριμένη νίκη. Και όταν αποκτά ιστορικές διαστάσεις μια νίκη, δεν είναι οποιαδήποτε νίκη, είναι μια νίκη αναδιάταξης του πολιτικού τοπίου, άρα και του πολιτικού παιχνίου, άρα και του εκλογικού ανταγωνισμού. Πού θα πάνε? Εκτιμώ ότι το 20% που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και το μίνιμουμ της εκλογικής του βάσης. Δεν, εκτός αν κάνει πολύ μεγάλα λάθη, ναι, δεν νομίζω να έχει περαιτέρω σημαντικές διαδικασίες. Να σας δώσω ένα δείγμα γραφής, γιατί σας αρέσουν τα στοιχεία σας. Μένω στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Έτσι, με βάση τη φορά των ψηφοφόρων, τι προκύπτει εδώ? Ο ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν ροζ η περιφέρεια, έχασε σε απόλυτους αριθμούς, ακούστε κύριε Παπαδάκη, 34.000 ψήφους. Από αυτούς, τι εμφανίζεται? Η Νέα Δημοκρατία έχει αυξήσει τη δύναμή της, δεν λέω τους πήρε όλους από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχει αυξήσει 12.500 ψήφους και το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει παραπάνω από τις προηγούμενες 19.000 ψήφους. 19 και 12, 31.5. Ωραία, λείπουν και 3.500 που έχουν πάει γύρω-γύρω. Κάτι έχει πάρει το ΚΚΕ. Δηλαδή αυτό που είπα, ο ΣΥΡΙΖΑ αιματοδότησε τους πάντες. Το είπατε και σας άκουγα που το λέγατε. Πράγματι έγινε, γιατί είχαμε διαρροή από το ΣΥΡΙΖΑ περίπου παντού. Θα δούμε στις μεταναλύσεις πώς ακριβώς κινήθηκαν τα πράγματα. Γιατί υποψιάζομαι, αλλά αυτό μόνο το υποψιάζομαι, ότι δεν έχουμε δεδομένα, κύριε Σακίνη. Αυτά που παρουσιάζετε μόλις είναι πολύ ενδιαφέροντα και πολύ ενδεικτικά. Να σας πω και αλλά κάτι ακόμη. Ένα κομμάτι, αν μου επιτρέπετε. Από το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κινήθηκε προς τη Νέα Δημοκρατία. Αν και μου επιτρέπετε. Έχει μεγαλύτερες εισρωές από το ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι φαίνεται το ΠΑΣΟΚ. Α, μάλιστα. Μην το αποκλείσουμε. Όχι, δεν το αποκλείσουμε. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμη. Σε επίπεδο βουλευτών, αυτή η αύξηση 12.500 ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας αποτυπώνει το εξής. Πρώτος είναι ο κύριος Αβγενάκης, ο υπουργός, με 24.500. Το ίδιο ακριβώς αριθμό ψήφων, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Το ίδιο πάντως, μέχρι τώρα, σε σχέση με το 2019. Προσέξτε όμως μια παραμετροποίηση. Ο νεοσυερχόμενος κύριος Κώστας Κεφαλογιάννης παίρνει 22.000 σταυρούς με το καλημέρα. Και ο κύριος Σενετάκης αυξάνει επίσης τους σταυρούς του, φτάνει στις 20.400. Άρα η μετακίνηση ψηφοφόρων στη Νέα Δημοκρατία στο Ηράκλειο φαίνεται ότι ενισχύει και βουλευτές, εντυπωσιακά. Ναι, και όχι τον Υπουργό. Από τα δεδομένα που μόλις παρουσιάσατε, φαίνεται ότι ενισχύει βουλευτές, ενισχύει συνολικά τη Νέα Δημοκρατία. Το είχαμε πλήρη αναστροφή. Να θυμίσω ότι το 19, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, είχαμε μια ανάποδη εικόνα. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία στο Ηράκλειο, στον ομό μας, πήρε τα ποσοστά που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εθνική επικράτεια. Ο σωστό. ΣΥΡΙΖΑ στον ομό μας πήρε τα ποσοστά που πήρε η Νέα Δημοκρατία. Σωστό, ακριβώς έτσι. Εδώ έχουμε μια πολύ εντυπωσιακή μετακίνηση. Και ας κρατήσουμε και την παράμετρο που ξαναλέω ότι βάζω σε επίπεδο αίσθησης και υποψίας, που μπορεί να είναι λοιπόν μεγαλύτερη μετακίνηση και προς το ΠΑΣΟΚ, είναι κατευθείαν μετακίνηση σίγουρα προς τη Νέα Δημοκρατία, αυτό και σε επίπεδο επικράτειας. Γι' αυτό, κύριε Σακίνη, επέμεινα πάρα πολύ σε αυτό που έχει αλλάξει και είναι η κειμενόμενη ψήφος, που τι ακριβώς είναι τα παραδοσιακά μοντέλα εκλογικής συμπεριφοράς, όπως πολύ καλά τα ξέρετε, είναι η κομματική ταύτιση, ναι, αλλά έχουν αλλάξει τα πρότυπα πολιτικότητας και έχει απομειωθεί η κομματική εγκύτητα, η αίσθηση της κομματικής εγκύτητας. Είναι η ορθολογική επιλογή και το πολυπαραμετρικό. Το πολυπαραμετρικό αρχίζει και αποκτά χαρακτηριστικά διεθνώς και είναι προφανές και στην Ελλάδα και της κειμενόμενης και της θεματικής. Δηλαδή ψηφίζω με βάση το τμήμα της ατζέντας που με αφορά. Άρα, έχω την αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό
δεν το είχε ερμηνεύσει ή δεν το είχε προσμετρήσει. Δεν φάνηκε πάντα. Άρα, κύριε Παπαδάκη, είτε 25 Ιουνίου είτε 2-3 Ιουλίου, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, το βασικό σύνθημα θα πρέπει να είναι επικοινωνιακά. Κυβέρνηση έχουμε. Ψάχνουμε τι αντιπολίτευση θα έχουμε. Αυτό είναι το θέμα. Κύριε Σαχίνη, τολμώ να πω πως το αποτυπώσατε ακριβώς. Κυβέρνηση ξέρουμε τι θα έχουμε, αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, τι είδους αντιπολίτευση και τη σχέση μεταξύ τους, και αναφέρομαι στον έτερο πόλο του λεγόμενου νέου δικοματισμού, όπως συζητάμε το 2012 και μετά το ΣΥΡΙΖΑ, και στον πόλο τον τρίτο που ενισχύεται και ξαναλέω θα επιχειρήσει να παγιώσει αυτή την επιρροή σε σχέση εκπροσώπησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν το παγιώσει σε σχέση εκπροσώπησης ενός τμήματος κεντροαριστεράς, έχεις να λαμβάνει. Μάλιστα. Και αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ. Άρα πολύ καλά το θέσατε, τι είδους αντιπολίτευση, τι ύφους αντιπολίτευση και τι είδους ανταγωνισμό στην αντιπολίτευση. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε το εξής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και συμφωνήσατε μαζί μου, γιατί είναι και σύστημα απλής αναλογής, δεν είναι καν ενισχυμένη διφασικά, τριφασικά, έχει καταγάγει ίσως την πιο ιστορική νίκη Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Αρέσει δεν αρέσει σε αυτούς που ακούνε, αυτή είναι η αλήθεια. Ακόμη και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, που σημαίνει συμπιέζει τους πάντες και στο εσωτερικό, είναι απόλυτος κυρίαρχος. Δηλαδή αυτά που άκουγα, Σαμαρική, Καραμαλική πτερικά, τα ξέρετε. Εντάξει, καληνύχτα αγάπη μου. Είναι Μητσοτάκης. Αυτό σημαίνει όμως και πολλαπλασιαστικό βάρος πια ευθυνών. Έχει το απόλυτο πλεονέκτημα σε όλα. Να δώσω μια παράμετρο. Είπατε ευρωεκλογές για το τι αντιπολίτευση θα έχουμε. Από ό,τι φαίνεται πάει με λυμένα χέρια και για την εκλογή του επόμενου Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Δηλαδή άμα φτάσει 180 βουλευτές, με συγχωρείτε. Ποιος θα του πει δηλαδή θέλω τον Νίκο τον Παπαδάκη Πρόεδρος Δημοκρατίας και θα πει α, να το βάλουμε μες στη Βουλή. Δεν γίνονται αυτά. Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνετε λάθος. Το 180 δεν μπορώ να το αποκλείσω. Δεν το θεωρώ το πιθανότερο. Θα είναι όμως ψηλά, θα είναι ισχυρή αυτοδυναμία. Και με μια ισχυρή αυτοδυναμία και με αυτή την κατάσταση στην αντιπολίτευση, είναι δύσκολο να αμφισβητείς τις επιλογές του κυρίαρχου κόμματος, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπατε, και σε επίπεδο προσωπικό, δηλαδή του κυρίου Μητσοτάκη, αποκτά χαρακτηριστικά ηγεμονίας και εσωτερικά. Εδώ έχουμε δηλαδή, θα έχουμε εξελικτικά και αναδιατάξεις και μέσα στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που είπα χθες και το επανάλαβα και σήμερα, το είχα πει χθες στην εκπομπή σας, αντιλαμβάνομαι τη βαρύτητα, αλλά φαίνεται να συγκροτεί όρους πολιτικής ηγεμονίας στο κέντρο. Και ξέρετε, το κέντρο θεωρείται στην πολιτική επιστήμη και το ξέρετε καλά επινόηση. Πλην όμως από τη στιγμή που πάρα πολλοί πολίτες αυτοπροσδιορίζοντος κεντρώοι, έχει λυκή υπόσταση. Αυτή η συντριπτική, και με αυτό κλείνουμε, μετατόπιση σε αυτό που ορίζεται ως κέντρο, που ηγεμονεύει η Νέα Δημοκρατία, σε αυτό που ορίζεται τεχνητά, καλά το είπατε, στην πολιτική γεωγραφία, αλλά είναι όμως υπαρκτή, τεχνητή αλλά υπαρκτή ανάγκη. Κατά τη γνώμη σας, αναπροσαρμόζει και την πλευρά της αντιπολίτευσης? Τι εννοώ? Θα πάει πιο κεντρόφυγα, μάλλον πιο κεντρώα, ή θα λειτουργήσει κεντρόφυγα για την αντιπολίτευση? Θα πρέπει να πάει σε ένα πιο ριζοσπαστικό λόγο για να διαφοροποιηθεί? Αν η αποτίμησή μου είναι σωστή, που είναι πολύ νωρίς ακόμα για να το κρίνουμε, που είπα ότι διαμορφώνεται ένα κοινωνικό ρεύμα υπέρ της σταθερότητας, μπορεί κάποιος να το χαρακτηρίσει συντηρητικό. Αυτό είναι ζήτημα αξιολογικής κρίσης. Ναι, πάντως, αν διαμορφώνεται ένα τέτοιο κοινωνικό ρεύμα, και φαίνεται ότι διαμορφώνεται, η αντιπολίτευση για να προσφορήσει στον εαυτό της, όπως έχει κάθε δικαίωμα, εκλογικά ωφέλη, αναμενόμενο είναι να κινηθεί προς το κέντρο. Θα μου πείτε όμως, κύριε Σαχίνη, μα ο κύριος Τσίπρας κινήθηκε προς το κέντρο, προς την κεντροαριστερά και ξεκάθαρα προς τη μεσαία τάξη. Ναι, αλλά δεν έπεισε. Και δεν είναι βέβαιο ότι όλος ο ΣΥΡΙΖΑ έδινε το ίδιο στίγμα. Άρα εσωτερικά στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν να συζητήσουν πολλά γι' αυτό. Στο ΠΑΣΟΚ νομίζω θα κινηθεί ξεκάθαρα προς την κεντροαριστερά. Άρα έχουμε στην ουσία εκλογές που ανέδειξαν ένα πολιτικό σκηνικό του 1,5 κόμματος. Όχι πια δικομματισμός, δεν υπάρχει προσώρας. Υπάρχει ένας κυρίαρχος κομματικός πυλώνας από τη μια, και το μισό εννοώ υποδιαμόρφωση, αν υπάρξει πόλο. Αν υπάρξει. Δεν υπάρχει για την ώρα. Μένει να φανεί. Μένει να φανεί. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, αν μου επιτρέπετε, κύριε Σαχίνη, για 30 δευτερόλεπτα, ότι θα έχουμε μια καλή εικόνα στις 25 Ιουνίου, αλλά θα πρέπει να κάνουμε υπομονή ένα χρόνο να δούμε και τις ευρωεκλογές του 24. Μάλιστα. Νίκος Παπαδάκης, τον ευχαριστώ για αυτή την πρώτη ψύχρεμη και πολύ επιστημονική προσέγγιση, αλλά πρέπει να γίνεται αυτό και με αυτούς τους όρους. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σαχίνη. Καλή σας μέρα.